Καλημέρα σας. Σήμερα στο Listen and Learn έχουμε μαζί μας τον διάσημο γιατρό τον Λάσπον που είναι ορθοδοντίατρος. Φοβικός. That's it. Okay. Ξέρουν όλοι ότι τα ελληνικά μου είναι καλά, so it's absolutely fine. Τα ελληνικά σου είναι έτσι. Για τα ελληνικά μου. Γιατρέ μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε παιδιά που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν αυτή τη σπουδή. Θα ήθελα να μας δώσεις μια κατεύθυνση. Τι θα ήταν σωστό, from the beginning as a student, από το Λύκειο, τι θα ήταν καλό να έχουν οι γνώσεις τους και σπουδάζοντας πώς ήταν, πόσα χρόνια ήταν, πώς επέρασες και τι κάνεις ακριβώς μες στη δουλειά σου. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Είναι χαρά μου να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου. Ένα παιδί σίγουρα που είναι στο Λύκειο, για να σπουδάσει ιατρική, πολλές φορές λίγο περίεργο πόσο νωρίς μπορεί κάποιος να επιλέξει ότι θέλει να γίνει ο διάδρος. Αλλά συνήθως τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες έχουν πρότυπα, δηλαδή μπορούν να έχουν έναν οδοντίατρο γνωστό ή οδοντίατρος τους ή κάποιον που έπιανε μια θεραπεία ορθοδοντικής και να πούνε εγώ θα ήθελα να κάνω την δουλειά. Συνήθως τα παιδιά που θα ασχοληθούν με την ιατρική είναι παιδιά τα οποία πρώτον είναι καλοί μαθητές, δηλαδή τους αρέσει να αφιερώνουν ώρες στο διάβασμα. Γιατί η οδοντιατρική είναι ειδικότητες, είναι δουλειές που πρέπει να θυκευάσεις αρκετές ώρες. Άρα σίγουρα πρέπει να έχεις την μαγιά που να μπορείς να κάτσεις σε ένα θρανείο να διαβάσεις. Και το άλλο στην οδοντιατρική είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να είσαι λίγο καλλιτέχνη, δηλαδή πρέπει να σου περνά με τα χέρια, να ζωγραφίζουν. Ένα μωρό το οποίο δεν έχει manual dexterity, είναι πολύ δύσκολο νομίζω να γίνει πάρα πολύ καλό στον οδοντίατρο. Μπορεί να γίνει θεωρητικό, μπορεί να είναι ακαδημαϊκό, α πούμε, να διδάξει. Okay. Γιατί υπάρχει και τούτο το aspect τη οδοντιατρική πλέον. Ακόμα στην Κύπρο, ένα οδοντίατρο ο οποίο θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα θα μπορούσε να το κάνει. Okay. Αλλά η οδοντιατρική συνήθω πρέπει να είσαι καλό με τα χέρια σου, δηλαδή πρέπει να πιάνει το χέρι. Άρα, αρχίζουμε από τον πρακτικό κλάδο, το οποίο πρέπει να επιλέγουν τη χημεία και τη βιολογία, σαν τα μαθήματα που επιλέγουν. Πάμε για σπουδές. Οι σπουδές πόσα χρόνια σας πήραν? Ναι, οι σπουδές είναι στην Ευρώπη, είναι η οδοντιατρική, είναι συνήθως 5 χρόνια στην Ευρώπη. Ξέρω κάποια πανεπιστήμια όπως στην Ιταλία, το οποίο είναι 6 χρόνια, νομίζω στην Ιταλία, ένα πανεπιστήμιο το οποίο ξέρω τώρα. Αλλά συνήθως είναι 5, είναι με βάση τα προγράμματα του Εράσμους. Και μετά οι ειδικότητες της οδοντιατρικής είναι 3 χρόνια συνήθως, αλλά εκείνο που συμβαίνει είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις αμέσως η ειδικότητα. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να γίνει ορθοδοντικός, ζητά συνήθως να έχεις 2 χρόνια experience. Άρα τελειώνεις την οδοντιατρική, πρέπει να δουλέψεις κάπου 2 χρόνια και μετά θα κάνεις application για να κάνεις την ειδικότητα σου. Τι είδος οδοντιατρική υπάρχουν, δηλαδή, τώρα που λέει ειδικότητα, σαν what could you specialize on? Ναι, στην οδοντιατρική μπορείς να ειδικευτείς στην ορθοδοντική, ναχοχειρουργική, στην παιδοδοντία, ενδοδοντία, περιοδοντολογία. Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες, κομμάτια της οδοντιατρικής που μπορείς να εκπαιδευτείς. Και αυτό φαντάζομαι το μαθαίνεις during the process που σπουδάζεις το πτυχίο σου, έτσι, το actual οδοντιατρική. Που θέλεις να καταλήξεις. Συνήθως, ναι, όταν είσαι στο πανεπιστήμιο, βλέπεις τι σου αρέσει και παραπάνω. Δηλαδή, βλέπεις τα κομμάτια που σου αρέσουν. Παρόλο που η οδοντιατρική, σαν. Εγώ είμαι ορθοδοντικός, ας πούμε, εξειδικεύομαι σε ένα μικρό κομμάτι της οδοντιατρικής. Αλλά πρέπει να είσαι καλός σε όλα. Δηλαδή, έπραξες σε όλο το φάσμα της οδοντιατρικής. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι ορθοδοντικός, άρα δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι της περιοδοντολογίας, δεν θέλω να ξέρω, γιατί μετά δεν θα είσαι σωστός στη δουλειά σου. Άρα πρέπει να είσαι πρώτα καλός οδοντίατρος για να μπορέσεις να εξειδικευτείς. Γιατρέ μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σίγουρα, όπως εξελίσσομαστε and the future generation goes on, αλλάσσουν και τα δεδομένα, δηλαδή new things come in, διάφορα συστήματα έρχονται μέσα. Είσαστε συνέχεια, μελετάτε, δηλαδή συνέχεια είσαστε κάνετε σεμινάρια to keep up to date. Πώς δουλεύετε? Ναι, κοίτα, σε οποιαδήποτε δουλειά, ειδικά τις δουλειές της δικές μας, δηλαδή της ιατρικής ή της οδοντιατρικής, αν δεν μελετάς, αν δεν θυκευάζεις, τη μέρα που αποφάσισες ότι θα σταματήσεις να ασχολείσαι με το επάγγελμα σου τόσο σοβαρά, την ίδια μέρα σημαίνει ότι ξεκινά ο κατήφορος, δηλαδή να ξεκινήσεις να πηγαίνεις προς τα κάτω
Και ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί ποιος είναι ο γιατρός ο οποίος είναι ενημερωμένος, γιατί το φαίνεται μέσα από τη δουλειά σου. Τώρα πώς ενημερώνεσαι. Ενημερώνεσαι σίγουρα μέσα από τα σεμινάρια που μπορεί να παρακολουθήσεις. Εμένα η μεγάλη αλλαγή στη δική μου καριέρα έχει να κάνει σχέση με το πώς εγώ διδάσκω. Δηλαδή, για μένα η οδοντιατρική και ορθοδοντική πλέον με καλούν λόγω των διάφορων ακαδημαϊκών θέσεων που έχω σε είτε πανεπιστήμια. Τώρα είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Ομοσπονδίας. Άρα, καλούμε συνέχεια να δίνω ομιλίες. Η εμπλοκή μου μέσα σε τόσα σεμινάρια με αναγκάζει να μελετώ, με αναγκάζει να είμαι καλύτερος κλινικός. Γιατί για να παρουσιάσεις κάτι σε διεθνή συνέδρια πρέπει να είναι state of the art. Αυτό το πράγμα σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τη δουλειά μου εδώ. Γιατί για να θέλω να είμαι καλύτερος, σημαίνει ότι τα περιστατικά, ο κόσμος που θεραπεύω έχουν ό,τι καλύτερο. Και τούτο φαίνεται, τούτο ανταποκρίνεται στο, το βλέπει στον κόσμο και στην ανταπόκριση του κόσμου. I know, actually. Το είδα, ξέρω για σας. Γιατί μου να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σαν εσείς, τα δόντια που είναι ζαβά από γεννήσεως. It's a stupid question, but I'm gonna ask it. Αρέσκω μου τα ελληνικά σου πάντως, αν να σε... Βγάλουμε τα ούλα. Τι, πώς βγάζουμε όλα τα δόντια και βάζεις άλλα ή εσύ με τον τρόπο σου ισώνεις τα. Ναι, εντάξει, ορθοδοντική, σαφώς ισιώνεις τα βγάλουμε δόντια. Δόντια θα αφαιρέσουμε μόνο αν είναι χαλασμένα πολύ και δεν μπορούν να φτιαχτούν. Αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει οδοντιατρική. Η ορθοδοντική είναι η γοήτα που ασχολείται με τη διευθέτηση των στραβών δοντιών, δηλαδή να ισιώσουμε τα δόντια, και με τη διευθέτηση των γνάφων. Δηλαδή θέλουμε να δώσουμε σωστή σύγκληση τα δόντια, δηλαδή να απαντούν σωστά. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και στηρική στο πρόσωπο, να έχουμε πρόσωπα τα οποία να έχουν ωραία χαμόγελα. Και η αρμονία γενικά του προσώπου, οι αναλογίες του προσώπου είναι σωστές. Αυτό είναι ο κλάδος που ασχολείται η δική μου γυναίκα. Okay. Τι θα συμβούλευε στα παιδιά, ενώ, is it difficult για να γίνει οδοντίατρος για την Κύπρο, υπάρχει μέλλον του τη δουλειά, τι θεωρείς, τι θα συμβούλευε the younger generation που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτό το κλάδο. Είσαι, το πόσο χωρισμένα είναι τα επαγγέλματα, είναι κάτι το οποίο όταν εγώ τέλειωνα πριν περίπου 25 χρόνια την οδοντιατρική, 25-27 χρόνια τέλειωσα την οδοντιατρική, συζητούσαμε ότι υπάρχει κορεσμός, δηλαδή πάντα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κλπ. Αυτό δεν θα σταματήσει. Αλλά ο κανόνας είναι ότι οι σωστοί επαγγελματίες πάντα θα έχουν χώρο για να δουλεύουν και πάντα θα μπορέσουν να κάνουν καλή δουλειά τους. Γιατί σε όλο τον κόσμο οι μέτροι συνήθως είναι εκείνοι που είναι πολλοί. Εκείνοι που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που μπορούν να δουλέψουν σκληρά, να βάλουν στόχους, να αφοσιωμένοι στο επάγγελμα τους. Και θα... ίσως να κάνουν και specialized σε κάτι. Something different, something συγκεκριμένο. Εντάξει, το specialized σίγουρα πρέπει να καλό να κάνει specialization, αλλά ο γενικός οδοντιατρός, ένα επάγγελμα που έχει πάρα πολύ δουλειά και ένα πεδίο το οποίο μπορεί κάποιος να δουλέψει, να κάνει αρκετά λεφτά, να ζει άνετα. Και πιστεύω ότι ο χώρος είναι ανοιχτός για εκείνους οι οποίοι είναι σωστοί, είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν, να αφοσιωμένοι, να έχουν πάθος, να αγαπούν και όπου κάνουν. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι κορεσμένο το επάγγελμα με την έννοια του, άμα αν έχει πάρα πολλού. Θεωρώ ότι there's space for everybody. Όσου κάνω interviews τώρα και του επιχειρηματίε και όλου, όλοι είπαν το ίδιο πράγμα. Αν αγαπά αυτό που κάνει, you will do it well και θα πετύχει. Και είναι αυτό που λέω και στα παιδιά μα. Ότι if you love what you do, θα έχει επιτυχία. Γιατρέ μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Μου είπες και πριν ότι αν ενδιαφέρονται κάποια παιδιά για να δημιουργήσουμε ένα σεμινάριο μαζί, να τους κάνεις ένα lecture και θα το κάνουμε και αυτό σε κάποια φάση. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ώρα σου. Ξέρω ότι you're really busy. Και πάντα τους λέω ότι αν έχουν ερωτήσεις ή κάτι θέλουν να μάθουν, μπορούν να μας στείλουν τα μηνύματα, να σε επικοινωνήσουμε μαζί σας. Νομίζω να σε ενοχλήσουμε λίγο. Δεν με ενοχλεί καθόλου. It was my pleasure to talk to you. My pleasure too. Είδες τα κρίκλεις μου πάντα. Με παίρνεις μέσα για μένα να σου μιλώ αγγλικά, αλλά μου μιλάς έτσι. Πολύ έτσι πατέρα μου. It's okay. So, γιατρέ μου, thank you for your time. Χάρηκα.
και στα παιδιά μας εκεί που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν αυτή τη σπουδή. Έχουμε μαζί μας τον γιατρό τον Λάσπο, που θα μπορεί να σας απαντήσει κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.